Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε όλοι, το 2018 είναι η χρονιά που ο ελληνικός λαός πέτυχε οι θυσίες του να πιάσουν τόπο. Είναι η χρονιά που ο εφιάλτης των μνημονίων και των προγραμμάτων ολοκληρώνεται. Είναι η χρονιά που ξαναβρίσκουμε ένα μικρό γλυκό χαμόγελο. Ξαναβρίσκουμε την ελπίδα και την αισιοδοξία του λαού μας, της κοινωνίας μας. Για κάθε χρονιά που έρχεται ότι θα είναι καλύτερη. Για κάθε χρονιά που έρχεται ότι θα μειώνεται η ανεργία, θα επιστρέφουν οι συναδελφοί μας, τα αδέλφια μας, οι επιστήμονες της χώρας από το εξωτερικό. Για κάθε χρονιά που έρχεται ότι θα οικοδομούμε ένα καλύτερο κοινωνικό κράτος, θα έχουμε καλύτερη υγεία, καλύτερη παιδεία. Για κάθε χρονιά που έρχεται θα ολοκληρώνονται έργα και θα ξεκινούν νέα, που θα έχουμε ένα συνολικό σχέδιο, θα το εκπονούμε με την κοινωνία και θα το τηρούμε. Δυστυχώς, αυτό το χαμόγελο για τον ελληνικό λαό, η ανάκτηση της ελπίδας και της εθνικής μας κυριαρχίας, είναι ο εφιάλτης αντιπολίτευσης. Καταλαβαίνουμε ότι δεν θα μπορείτε με άλλο το μνημόνιο να συνεχίζετε να ευνοείτε τους λίγους εκλεκτούς σας με έναν δική σας έμπνευσης ιδιότυπο νεοφιλελευθερισμό. Δεν θα μπορείτε να απομειώνετε τις πραγματικές παραγωγικές δυνάμεις σε όφελος των μεταπρατών. Δεν θα μπορείτε να έχετε τον ελληνικό λαό στην αγωνία αν αύριο θα έχει εργασία ή αν θα τον απολύσετε ή αν θα τον πετάτε έξω από τα δημόσια νοσοκομεία γιατί χρωστά ασφαλιστικές φορές. Δεν θα μπορείτε να έχετε τους άνεργους συμπολίτες μας με ειδική αναπηρία, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες περιθωριοποιημένους. Δεν θα μπορείτε να επιδοτείτε τη μαύρη εργασία ώστε κάποιοι να τα βάζουν στην τσέπη. Ακούμε τις θέσεις αντιπολίτευσης για τον προϋπολογισμό του 2018, τον τελευταίο εντός προγραμμάτων. Αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, πέρσι μας κατηγορούσατε για τη 13η Σύνταξη. Ότι ήταν πυροτέχνημα, ότι κοροϊδεύαμε, ότι δεν θα ξαναδοθεί. Φέτος το κοινωνικό μέρισμα υπήρξε υπερδιπλάσιο. Ποιος κοροϊδεύε, ποιον και πότε. Ποιος λέει ψέματα. Σας ακούω να μας καταγγέλλετε για μείωση των κοινωνικών δαπανών. 3 χρόνια τώρα μας καταγγέλλετε, εσείς και τα φιλικά σας μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί εμείς θεσπίσαμε οι άνεργοι να μετακινούνται δωρεάν με τις δημόσιες συστικές συγκοινωνίες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Μας λέτε κυμπάριδες, φαύλους, σπάταλους για τους άνεργους. Την τελευταία εβδομάδα μας καταγγείλατε για την πρόβλεψη τα άτομα με ειδική αναπηρία, οι άνεργοι και οι μόνιμοι κάτοικοι ακριτικών περιοχών που πρέπει να στηριχτούν, να διέρχονται ελεύθερα. Γι' αυτό, αγαπητοί κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και της αντιπολίτευσης, δεν ανησυχούμε. Έχουμε εμπιστοσύνη στο κοινωνικό σας πρόσωπο, στις κοινωνικές ευαισθησίες του κόμματός σας, τις ζήσαμε πριν 2,5 χρόνια και εμείς και ο ελληνικός λαός. Έχουμε εμπιστοσύνη στη δογματική αιμονή σας να μην υπηρετείτε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, αλλά των λίγων εκλεκτών σας. Δεν μπορείτε ούτε να το κρύψετε. Δεν μπορείτε ούτε τα προσχήματα να κρατήσετε στοιχειοδός. Θέλουμε, ειλικρινά θέλουμε, να μας καταγγέλλετε κι άλλο για τις παροχές στους άνεργους, στους συμπολίτες μας, στους Έλληνες που ζουν σε ακριτικές περιοχές, στα άτομα με ειδική αναπηρία. Και ξέρουμε γιατί δίνεται τέτοια λησαλέα μάχη. Ο πρώτος λόγος είναι ότι χτυπάμε στην καρδιά του τον πυρήνα της ιδεολογίας και της πολιτικής σας. Την αποδόμηση της ελληνικής κοινωνίας και την εξυπηρέτηση λίγων εκλεκτών οικονομικών συμφερόντων που ταυτίζεστε. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί η ολοκλήρωση του προγράμματος σημαίνει και το οριστικό τέλος, την ιδεολογική ήττα του νεοφιλελεύθερου παλαιοκομματισμού ελληνικής εκδοχής. Το τέλος της πρακτικής σας που μας έφερε εδώ, που βάφτιζε μεταρρύθμιση της απολύσης, τη μείωση των συντάξεων, την αύξηση της ανεργίας, τη μείωση του ΑΕΠ κατά το 1 τέταρτο, το ξύλωμα του κοινωνικού κράτους, του εργασιακού θεσμικού πλαισίου. Γι' αυτά σιωπή για όλα. Για το πρώτο μνημόνιο, για το δεύτερο, για το τρίτο, για το χιλιοστό που θα θέλατε να είχαμε, για τις δεσμεύσεις των ιδιωτικοποιήσεων και τον τρόπο που γίνονται, για το ψεύτικο success story, για τις κρυφές συνομιλίες με τους δανειστές τα 3 τελευταία χρόνια, για τη μη ολοκλήρωση των έργων, για τα πανοπρίκια, για όλα. Τσιμουδιά, σιωπή. Δεν μπορώ λοιπόν να μην σας αφιερώσω το στίχο του τραγουδιού «Συνάδελφοι της παλαιοκομματικής αντιπολίτευσης», που λέει «Πριν το τέλος πως μοιάζει σιωπή σαν αγάπη μεγάλη». Σας αγαπάμε εμείς.
μας προτείνετε μείωση φορολογίας, αλλά οι φίλοι σας, οι υποστηρικτές σας, οι λίγοι και κλεκτοί σας φορολογούνται σε παρθένα παραδεισένια φορολογικά νησιά. Κόπτεστε δήθεν για τη μεσαία τάξη που εσείς τη διαλύσατε, για την επιχειρηματικότητα που απευθύνεται μόνο στους επιχειρηματίες της αυλής σας. Για εσάς και τον πρόεδρό σας ο ελληνικός λαός είναι η αδαής πλειοψηφία. Γι' αυτό ξέρουμε ότι και εσείς και οι φίλοι σας έχετε κάνει τα πάντα και θα κάνετε τα πάντα για να μην υπάρχει λύση των δεσμών των προγραμμάτων. Αλλά κάνετε όνειρα θερινής νυχτός, θα είναι καλοκαίρι και θα είναι φέτος το καλοκαίρι με αυτή την κυβέρνηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ευκαιρία σήμερα συζήτηση του προϋπολογισμού του 2018 να σας παρουσιάσουμε τις δράσεις του Υπουργείου Υποδομών ανακατηγορία έργων, αλλά και τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό όσων είπαμε το 2017, μια χρονιά πριν. Για μας ο απολογισμός, η λογοδοσία αλλά και η αυτοκριτική είναι καθήκον μας προς τον ελληνικό λαό. Δεν τα φοβόμαστε, δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Δεν είμαστε στη δική σας λογική που περιδιαβαίνετε τη χώρα, εξαγγέλατε έργα χωρίς πιστώσεις που δεν γίνονταν ποτέ, ούτε οι διαγωνισμοί, ούτε τα έργα. Πρώτη λοιπόν κατηγορία, οδικοί άξονες. Στη συζήτηση του προϋπολογισμού πριν ένα έτος, είχα πει και θα λέω αυτολεξί τι είχα πει, για να τονίζουμε τη λάσπη που ρίχνεται κάθε μέρα σε συνεργασία με τα γραφεία τύπου σας, δηλαδή συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ότι το 2017 θα είναι η χρονιά της ολοκλήρωσης των μεγάλων οδικών έργων. Το υλοποίησαμε. Έπειτα από δεκαετίες, οι συμπολίτες μας μπορούν με ασφάλεια να κινηθούν σε όλη τη χώρα. 60 χρόνια κάνατε για να κατασκευαστεί η ΠΑΘΕ και δεν τα καταφέρατε. Τι λέγατε πριν 2 χρόνια ότι δεν θα υλοποιήσουμε τα έργα και θα καταστρέψουμε τη χώρα. Πριν 1 χρόνο ότι καθυστερούμε. Δεν θα ολοκληρωθούν και θα επιστρέψουμε δισεκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις τράπεζες. Πριν λίγους μήνες ότι εγκαινιάζουμε τα έργα που εσείς είχατε ολοκληρώσει. Μάλλον δεν θα βρίσκατε κορδέλα και κάνατε μόνο εγκαίνια με μεταφερόμενα μηχανήματα και εργαζομένους. Θα θυμάστε. Σήμερα μας καταγγέλλεται για το ύψος των διοδίων που εσείς είχατε προβλέψει 2 φορές στις αρχικές συμβάσεις και στην αναθεώρηση. Μαζί με τους 5 οδικούς άξονες ολοκληρώθηκαν πλήθος δημόσιων έργων οδικών υποδομών. Ο κάθετος άξονας της Εγνατίας, στη Ροδόπη, Κομωτινή Νυμφαία, ο κάθετος άξονας της Εγνατίας στην Καστοριά, Κρυσταλλοπηγή, ο κάθετος άξονας της Εγνατίας Φλόρινα Νίκη, το δικό τμήμα Μουδανιά Ποτίδα και ακολουθεί το Θέρμη Γαλάτιστα, ο κάθετος άξονας της Εγνατίας Θεσσαλονίκης Σέρες Προμαχώνας, παραδίνεται την άλλη εβδομάδα το Μάνδρα Ψαθάδες στον κάθετο άξονα του Εύρου, εργολαβή από το 2005 την είχατε αναθέσει. Μέσα στο 2017, όπως είχαμε πει, ολοκληρώθηκαν διαγωνιστικές διαδικασίες για τον αυτοκινητόδρομο από Πάτρα στον Πύργο και εκεί οφείλουμε να πούμε ότι καθυστερήσαμε. Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ξεκινά η υλοποίηση του έργου. Ολοκληρώθηκε μέσα στο 2017, όπως είχαμε πει, διαδικασία για την ολοκλήρωση του δρόμου στη Μεσαρά, στην Κρήτη. Και επειδή το 2017 δεν τέλειωσε, δουλεύουμε συνεχώς για να βγουν εντός Δεκεμβρίου 2 διαγωνισμοί. Του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, από τα Χανιά ως τον Άγιο Νικόλαο, ένα ακόμη έργο 60 χρόνων εξαγγελίας και υποσχέσεων του παλαιοκομματισμού που το υλοποιεί και αυτό η κυβέρνηση του Αλέξη του Τσίπρα. Μετά από δεκαετίες υποσχέσεων, σειρά λαθεμένων τμηματικών και ασύνδετων κατασκευών, θα δημοσιευτεί η πρόσκληση ενδιαφέροντος και η διαδικασία προεπιλογής. Κύριε Πρόεδρε, λίγο την ανοχή σας, γιατί έχουμε κάνει πολλά και έχουμε να κάνουμε και πολλά. Και ενός ακόμη διαγωνισμού εντός του 2017. Κύριε Υπουργέ, ο χρόνος όμως είναι συγκεκριμένος, έτσι. Ναι. Εντός του 2017, αν θα κάνετε συμφωνώ, πολλά, του ηλεκτρονικού συστήματος αναλογικών διοδίων για όλη τη χώρα. Το 2018 για μας ξεκινά η αρχή της υλοποίησης του Ε65 από τη Λαμία ως την Ξηνιάδα, του έργου ανέκδοτο που αφήσατε μόνο το μεσαίο τμήμα του. Θα προσπαθήσουμε εντός του 2018 να κινήσει και το βόρειο τμήμα του έργου, αλλά τουλάχιστον θα έχει το έργο, το φοβερό έργο της αναθεώρησης κυβέρνησης Σαμαρά και τα εγκληματικά λάθη της μείωσης του φυσικού αντικειμένου αρχή. Εντός του 2017 δημοπρατήθηκε και εντός του πρώτου τριμήνου του 2018 θα ξεκινήσει η κατασκευή της υποθαλάσσιας οδικής σύνδεσης Σαλαμίνας.
Άλλες δύο πληγές που κληρονομήσαμε και πουλώνουμε είναι ο δικός άξονας Άκτιο Αυραγία, Δημοπρατική το Γενάρη, και Άκτιο Λευκάδα στο πρώτο τρίμηνο του ίδιου έτους. Εντός του πρώτου διμήνου του 18 δημοπρατείται η παράκαψη της Χαλκίδας. Ετοιμάζουμε το φάκελο για την κατασκευή των πρόδρομων εργασιών και των επεκτάσεων της Αττικής Οδού και βέβαια του προαστιακού σιδηρόδρομου μέχρι το Λαύριο. Τέλος, εγκρίθηκε ένα πρόγραμμα οδικής ασφάλειας σε όλη τη χώρα, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων, και το πρώτο έργο που θα δημοπρατηθεί οδικής ασφάλειας είναι στην Κρήτη, προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων. Δεύτερη κατηγορία, σιδηροδρομικά. Το 17 είχαμε πει ότι συνεχίζουμε την υλοποίηση έργων προϋπολογισμού 832 εκατομμυρίων, που είναι απαραίτητα. Τι κάναμε? Ολοκληρώνουμε τη νέα διπλή ηλεκτροδοτούμενη σιδηροδρομική γραμμή, τη Θωρέα Γιαννοκλάδη Δομοκός. Τη Θωρέα Γιαννοκλάδη δίνεται τον Ιανουάριο του 2018, Γιαννοκλάδη Δομοκός τον Ιούνιο του 2018 και Θεσσαλονίκη δομένη για να είναι όλη η γραμμή έτοιμη τον Απρίλιο του 2018. Ολοκληρώθηκε ο σταθμός Λαρίσης και η κατασκευή του ηλεκτροκινούμενου τμήματος σταθμός Λαρίσης Πειραιάς στη σιδηροδρομική γραμμή Πειραιάς στη Θωρέα και τίθεται σε λειτουργία στις 15 Ιανουαρίου του 2018. 11 χρόνια είχατε τον κεντρικό σταθμό της χώρας χήμα. Ατέλειωτο. Θα συνδεθεί επιτέλους το λιμάνι του Πειραιά με το αεροδρόμιο. Ολοκληρώνουμε εντός του 2018 την κατασκευή του σιδηροδρομικού τμήματος Ροδοδάφνη-Ψαθόπυργος. Είναι σήμερα στο 72%, ήταν πέρσι στο 60%. Υπεγράφει σύμβαση, όπως είχαμε πει πριν ένα χρόνο, για την κατασκευή στο τμήμα Ψαθόπυργος Μοζαΐτικα, στην Πάτρα. Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της υπογειοποίησης των σεπολίων. Και μέχρι το Φεβρουάριο του 2018 προγκυρίζονται νέα σιδηροδρομικά έργα 250 εκατομμυρίων ευρώ προϋπολογισμού και συγκεκριμένα το Κιάτο Ροδοδάφνη, το Λάρισα Βόλος, το Παλαιοφάρσαλα Καλαμπάκα. Και βέβαια έχουμε το μνημόνιο με τη Βουλγαρία που μας κοροϊδεύατε όταν λέγαμε για τη σιδηροδρομική Εγνατία για τη σύνδεση των τριών λιμανιών της Βορείου Ελλάδας με το Εύξουν Πόντου. Έργο που μετά τις πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού στηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο πρόεδρος Γιούνκερ και θέλει και η Ρουμανία να ενταχθεί. Είναι στο ελεκτικό συνέδριο ο διαγωνισμός για το Θριάσιο, ολοκληρώνεται και προφανώς υπάρχει και συνέχεια για το υπόλοιπο κομμάτι του Θριασίου που είναι 1.600 στρέμματα. Γραμμή μετρό Θεσσαλονίκης. Το Μάρτιο του 2017, όπως είχαμε πει, ολοκληρώθηκαν τα έργα πολιτικού μηχανικού και συνεχίζουμε. Το 2019 ολοκληρώνεται και η επέκταση για Καλαμαριά και το βασικό έργο. Ένα άλλο έργο ανέκδοτο της Νέας Δημοκρατίας. Το 2020 παραδίδεται στους πολίτες της Θεσσαλονίκης επιτέλους για χρήση. Και το 2018 ξεκινούν οι πρόδρομες εργασίες των νέων σταθμών για τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Προχωρούν τα έργα στο τμήμα Χαϊδάρη-Πειραιάς. Μέσα στο 19 παραδίδονται οι τρεις πρώτοι σταθμοί για χρήση. Ο Μετροπόντικας έφτασε στον Πειραιά, το είδε ο Πειραιάς και προφανώς βγήκε ο διαγωνισμός, όπως είχαμε πει, στις 10 Αυγούστου του 2017 για τη γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας. Και πολλά άλλα. Στις αρχές του 2018... Κορυδαλός, ναι, και είπαμε, τρεις σταθμοί. Κύριε Υπουργέ, την άλλη εβδομάδα κύριε Υπουργέ, να ολοκληρώνω. Να ολοκληρώσω. Είναι πάρα πολλά. Θα αφήσω τα σιδηροδρομικά. Πραγματικά τα βλέπει ο κόσμος. Εάν τα έχετε σε πίνακες, δώστε. Έγινε ο διαγωνισμός και ολοκληρώνεται στο Καστέλι, για να πούμε για κανένα αεροδρόμιο. Έγινε, όπως ξέρετε, δωρεάν της Πάρου και δωρεάν ο εξυγχρονισμός του υπάρχοντος αεροδρομίου του Ηρακλείου. Τόσα χρόνια δεν είχαμε δει να γίνεται κάτι δωρεάν με 0 ευρώ και η εξοικονόμηση από τις άγονες γραμμές που σπαταλούσατε για να κάνετε δώρο σε δικούς σας επιχειρηματίες ήταν 196 εκατομμύρια την τετραετία και έφτασαν με το διαγωνισμό που κάναμε σε 42. Η εξοικονόμηση από την πρώτη χρονιά δεν πηγαίνει στο χρέος, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Πηγαίνει σε διαγωνισμό που θα βγάλουμε μέσα στο 2018 για να πάρουμε δύο ελικόπτερα οι κάτοικοι των ακριτικών νησιών να μην αισθάνονται απομονωμένοι, να μπορούν να κάνουμε αεροκομιδές και να κάνουμε και μεταφορά με όποιες καιρικές συνθήκες υπάρχουν. Είχαμε πει, και αυτό έγινε σπέκουλα την τελευταία εβδομάδα, κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι σημαντικό γιατί είναι για τα αντιπλημμυρικά έργα, ότι το 2017, διαβάζω αυτολεξίτη είχα πει πριν ένα χρόνο,
Το 2017 η έμφαση του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα δοθεί στα αντιπλημμυρικά έργα και όχι στις πλατείες, για να σταματήσουμε να ζούμε το φαινόμενο στις φτωχές γειτονιές της Αθήνας, της Καλαμάτας, της Θεσσαλονίκης να χάνονται οι κόποι μιας ζωής. Ως συνήθως η αντιπολίτευση και τα εστρατευμένα μέσα της το στρέβλωσε. Για να δούμε λοιπόν τι κάναμε. Από το 2015 ως το 2017 τελειώνει. Ξεπεράστε, φτάσετε στα 15 και λεπτά. Δίκιο. Αλλά για τα αντιπλημμυρικά θα μου δίνει ο κύριος Πετρόπουλος. Από το 2015 ως το 2017 εντάχθηκαν έργα 302 εκατομμυρίων για την περιφέρεια Αττικής, 90 για την υπόλοιπη Ελλάδα και προβλέφθηκαν 250 εκατομμύρια έργα για την πλημμυρικά από τους οικισμούς και τα αστικά κέντρα που διέρχονται οι αυτοκινητόδρομοι. Αυτοί που μας κουνούν το δάχτυλο από το 10 μέχρι το 14 είχαν εντάξει 3,5 εκατομμύρια ευρώ αντιπλημμυρικά έργα, 21 για την υπόλοιπη Ελλάδα και καμία πρόβλεψη για τα αντιπλημμυρικά έργα από όπου περνάνε οι αυτοκινητόδρομοι. Θα σας τα δώσω και αναλυτικά, πάρτε τα αν θέλετε, να τα ελέγξουν οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας τι είχαν κάνει από το 10 μέχρι το 14. Όμως, τελειώνω συνέλευση, τελειώνω. Είχαμε δύο εκδοχές, ή να κάνουμε αυτό, επειδή αναρωτιέστε τι έγινε στη Μάνδρα. Αφήσατε όλη την Ελλάδα μία Μάνδρα. Και ο πρόεδρός σας, σαν υπουργός, άφησε τους Δήμους με κανένα μηχανικό, επειδή μας κατηγορείτε τώρα και για αύξηση. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μπορούσαμε να υιοθετήσουμε την πρότασή σας. Πραγματικά, να βγάλουμε στα 3 χρόνια 3,5 εκατομμύρια από το Υπουργείο Υποδομών αντιπλημμυρικά έργα και στη συνέχεια σε κάθε πλημμύρα να παίρνουμε την τροχέα να κλείνει τους δρόμους ποτάμια, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Κύριε Υπουργέ, κλείνω κύριε Πρόεδρε, αν και έχω πολλά ακόμη να πω, πραγματικά πολλά, κλείνω. Εντάξτε, όλοι θέλουν να πούνε πολλά σε μια τέτοια διαδικασία. Αλλά ο χρόνος είναι συγκεκριμένος. Ανοχή υπήρξε από το Προεδρείο αρκετή, νομίζω. Σας παρακαλώ. Κλείνω, έχετε δίκιο. Ό,τι και να κάνετε, ο ελληνικός λαός το 2018 τελειώνει με τον εφιάλτη που τον βάλατε. Η χώρα μας βγαίνει με το κεφάλι όρθιο. Μια χώρα που με τις πολιτικές πρωτοβουλίες, με τις πρωτοβουλίες ειρήνης και συνεργασίας του Πρωθυπουργού, απέκτησε ξανά φωνή και ρόλο στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις. Μια χώρα που πρωταγωνιστεί στην ευρύτερη περιοχή, με υποδομές για τις μεταφορές, την ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, την εξωστρέφεια της οικονομίας μας, με υπεράσπιση των συμφερόντων του ελληνικού λαού και των εθνικών ζητημάτων. Γι' αυτό, ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να λέτε, τα νέα έργα θα τα εγκαινιάσει και πάλι ο Αλέξης Τσίπρας, έξω από τα προγράμματα, με πολιτικές κοινωνικής δικαιοσύνης και σχέδιο δίκαιης ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ πολύ.